Τι έγινε, σας έλειψαν τα special battles? Ναι, και εμένα μου έλειψαν. Μου έλειψε, ρε παιδί μου, αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αυτή η ευγενής άμυλα, τα γέλια, οι χαρές. Η περίπτωση θα πάει στον πιο ομαδικό Tony Stark. Τι, Λουλή, θα χάσει ο Batman? Τώρα θα σου πω εγώ. Άντε πάλι ο Κεφτέ που θα χάσει και ο Batman, πάρτο! Λοιπόν, τι έλεγα? Για την ευγενή άμυλα. Α, ναι. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν που διασκεδάζουμε με αυτά τα βίντεο είμαστε εδώ πέρα για να βάλουμε αντιμέτωπες δύο ομάδες από εντελώς διαφορετικά σύμπαντα να παίξουν μπουνιές. Και να σας πω και κάτι. Επειδή μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται και να πηγαίνουν ένα βήμα παραπάνω, σήμερα η μάχη έχει και σενάριο. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, προσδεθείτε και φύγαμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε εν μέσω μιας αποστολής της ομάδας αυτοκτονίας όταν μια απίστευτα μεγάλη καταιγίδα ξεσπάει και βυθίζει τα πάντα στο σκοτάδι. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι πως εκτός από όλα τα άλλα έχουν απενεργοποιηθεί και τα κολάρα που κρατάνε φυλακισμένα και υπάκουα τα μέλη της Suicide Squad. Και σε δευτερόλεπτα ξεκινά εξέγερση και τα μέλη της Suicide Squad είναι πλέον ελεύθερα. Όμως ξέροντας πως στον πλανήτη Γη δεν θα είναι ποτέ ασφαλής, αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε έναν άλλο πλανήτη. Και εδώ είναι που θέλω τη δική σου βοήθεια για να συμπληρώσεις το σενάριο, δηλαδή πως θα έβρισκαν τον τρόπο να φύγουν από τον πλανήτη αυτό οι Suicide Squad. Περιμένω. Το καταφέρουν λοιπόν αυτό και παιδιά, τα μέλη του Suicide Squad εκτός των άλλων είναι πάνω απ' όλα εγκληματίες, γι' αυτό στον πρώτο πλανήτη που βρίσκουν διαθέσιμο, ξεκινάνε τις αταξίες. Και επειδή κάποια στιγμή θα χρειαστούν λεφτά, τι κάνουν? Κάνουν δουλειά πενθήμερο οχτάρο? Όχι φυσικά, ξεκινάνε τις ληστείες. Ληστεύουν τους πάντες και σκοτώνουν όποιον σταθεί εμπόδιο. Μέχρι που κάνουν το λάθος να ληστέψουν το διαστημόπλαιο των Guardians, το οποίο έχει σταματήσει σε αυτόν τον πλανήτη για ανεφοδιασμό. Έτοιμοι? Fight! Ξεκινάμε με Drax versus Killer Croc. Ο Drax, παιδιά, εκτός από το ότι είναι γνήσιος τσοπάνης αφού δεν καταλαβαίνει τίποτα από ό,τι και αν του πεις, έχει σούπερ δύναμη, έχει σούπερ ταχύτητα, σούπερ αντοχή, είναι δεξιοτέχνης με τα μαχαίρια και έχει και την ικανότητα να θεραπεύεται γρήγορα. Ξέρω, σας φαίνεται περίεργο γιατί στην ταινία δεν μας δείχνει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά, αλλά ναι, τα έχει. Και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν σχεδόν όμοιο αντίπαλο. Γιατί και ο Killer Croc, σαν Meta-Human που είναι, έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Σούπερ δύναμη, σούπερ ταχύτητα, σούπερ αντοχή και την δυνατότητα και την ικανότητα της αναζωογόνησης. Συν ότι όπως και ο Drax, είναι μέτρη σπεσιαλίστες στη μάχη σώμα με σώμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτή η μάχη θα είναι αρκετά πολύωρη, ομή και δύσκολη. Η μόνη, παιδιά, βασική διαφορά που μπορώ να βρω ανάμεσα σε αυτούς τους δύο είναι πως ο Drax έχει εμπειρία από μάχες με όντα από διάφορους πλανήτες στο γαλαξία. Και επειδή για μένα η εμπειρία είναι δύναμη, νομίζω πως στο τέλος θα βρει νικητή τον Drax. Οπότε, Killer Croc, dead! Επόμενη μάχη, Mantis vs Captain Boomerang. Ίσως το πιο μουφα δίδυμο σε αυτήν την μάχη. Γιατί η Mantis, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο πολύ υποστηρικτικός χαρακτήρας και όχι χαρακτήρας που θα τον βάλεις μπροστά σε μάχη. Πώς θα σου το πω και να το καταλάβεις, ρε παιδί μου? Στο RPG σου θα ήταν η healer σου. Δεν τη βγάζεις μπροστά να πολεμήσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ίσως να μην γνωρίζεις γιατί δεν το έχει δείξει ποτέ στις ταινίες, η Mantis είναι master στις πολεμικές τέχνες. Είναι σαν τις γάτες που κάθονται σε μια γωνία, όμορφες και γλυκούλες, και πας εσύ να τις χαϊδέψεις και καταλήγεις σαν τον Harry Osborn στο Spider-Man 3. Έτσι. Οπότε ο Boomerang καπετάνιος, δεν θα έχει και τόσο εύκολο έργο. Ο οποίος εκτός της εκπληκτικής ικανότητάς του με το Boomerang στα χέρια, άκου εδώ ο άνθρωπος όπλο που διάλεξε να γίνει ειδικός. Γιατί δεν διάλεξε κάτι άλλο, ρε φίλε, να είσαι ας πούμε ο Captain Κουτάλης ή ο Captain Πιγκάλ. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εκτός από αυτά, ο Captain Boomerang είναι και αυτός πολύ ικανός, είναι master στις πολεμικές τέχνες. Αλλά παιδιά, εγώ θα δώσω τη νίκη στην Mantis. Πολύ απλά γιατί έχει την ικανότητα να κάνει mind manipulation. Που αυτό σημαίνει μπορεί απλά να πιάσει το κεφάλι του Captain Boomerang και να του δώσει μια εντολή να πέσει από το κρεμό. Οπότε, Captain Boomerang, dead! Rocket Raccoon vs Deadshot. Αυτή εδώ η μάχη από την άλλη θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί ένας άσχετος θα έλεγε, τι μάχη ρε Θωμά, μάχη με ένα ρακούν δύσκολη?
Με ένα ρακούν! Don't call me a raccoon! Γιατί αυτό το ρακούν, κυρίες και κύριοι, είναι όλα τα άλλα εκτός από ρακούν. Αγαπημένος μου χαρακτήρας Rocket Raccoon, παιδιά, είναι ένας πολύ περήφανος χαρακτήρας, είναι πανέξυπνος, είναι δουλεμένος στις μάχες, έχει γνώση από κάθε λογής όπλο, από κάθε γαλαξία, θα δώσει τα πάντα για την νίκη. Δεν μασάει όποιον και να έχει μπροστά του. Απ' την από εκεί πλευρά όμως έχουμε τον κύριο Never Miss the Shot. I missed. Άκυρο. Ο κύριος Deadshot λοιπόν είναι και αυτός πολύ ικανός στη μάχη σώμα με σώμα, είναι πιο ικανός shooter από τον αντίπαλό του και βρίσκεται και αυτός σε υψηλό επίπεδο νοημοσύνης. Οπότε με ρωτάτε πού θα κριθεί αυτή η μάχη. Μην ξεχνάτε παιδιά πως αυτοί οι δύο χαρακτήρες προέρχονται από δύο εντελώς διαφορετικούς πλανήτες, από δύο εντελώς διαφορετικά σύμπαντα, που αυτό συνεπάγεται ότι θα κρατάνε και όπλα με ξεχωριστές εντελώς διαφορετικές τεχνολογίες. Όμως, επειδή και τα γήινα όπλα που θα χρησιμοποιεί ο Deadshot είναι αποτελεσματικά απέναντι στον αντίπαλό του, ο οποίος είναι θνητός, και επίσης επειδή ο Deadshot είναι πιο ικανός shooter από τον Rocket Raccoon, με βαριά καρδιά, Rocket Raccoon, Dead Gamora vs Katana. Ο δημιουργός της Katana, που λογικά κάπως έτσι θα βρήκε το όνομά της. Έλα ρε, ναι, σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Ναι ρε, σε μη φωνάζεις ρε, θα να ξεφορτωθώ ένα βλάκα που έχω υπογράφει κάτι καρτούν και κάτι τέτοια και έρχομαι σου λέω. Ναι, σε πέντε, κλείσε ρε, έλα. Τι λέγαμε? Τι μπλούδο θα βάλουμε να κρατάει? Απ' την Ιαπωνία δεν είναι? Ναι. Βάλτε ένα κατάνα να κρατάει μωρέ. Κατάνα. Ναι. Και πώς θα τη λένε? Κατάνα, ωραίο, πιασάρικο, ωραίο, 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 άστο, τα λέμε αύριο, ωραίο, ωραίο, κατάνα, κατάνα, ωραίο. Η Katana λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά της. Μία super hero η οποία ξέρει να χειρίζεται αριστοτεχνικά το Katana της. Και ένα Katana το οποίο έχει τη δυνατότητα να φυλακίζει τις ψυχές αυτών που σκοτώνει. Που αυτό δεν ξέρω που ακριβώς χρησιμεύει. Εάν μιλούσαμε για μία stealth αποστολή, η Katana θα ήταν ειδικός σε αυτό. Όμως τώρα μιλάμε για μία καταμέτωπον επίθεση και απέναντί της έχει την Gamora. Εκτός από το ότι είναι η υιοθετημένη κόρη του Thanos, είναι και μια εκπαιδευμένη δολοφόνος, έχει σούπερ ταχύτητα, έχει σούπερ αντοχή, έχει σούπερ δύναμη και σούπερ ευληγησία. Όσο και να γουστάρω τη σαμουράι φάση, παιδιά, όσο ψηλά και να την έχω, εδώ μιλάμε για μια μάχη μεταξύ μιας απλής σαμουράι και μιας διαγαλαξιακής εκπαιδευμένης δολοφόνου με σούπερ ικανότητες. Άρα, Katana, Karadead, Groot vs Enchantress. Ο λατρεμένος Groot λοιπόν μπορεί να φαίνεται άκακος εξωτερικά, αλλά άμα τον τσαντήσεις, τρέξε να κρυφτείς. Το ανθρωπόμορφο δέντρο λοιπόν έχει σούπερ δύναμη, έχει σούπερ αντοχή, σούπερ ελαστικότητα και έχει την δυνατότητα να αναγεννιέται. Στην ουσία δηλαδή είναι αθάνατος όπως έχουμε δει και στις ταινίες. Και επίσης έχει και σούπερ ελαστικότητα. Και απέναντί του παιδιά έχει το πιο δυνατό μέλος της Suicide Squad, την Enchantress. Η οποία έχει σούπερ αντανακλαστικά, διορατικότητα, ακοή, ευκινησία, αντίσταση σε σούπερ χιούμαν δυνάμεις, γνώσεις μαγείας, μετακίνηση άψυχων πραγμάτων με μαγεία, δημιούργημα ενεργειακών πεδίων, τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, τηλεμεταφορά, αναγέννηση, άνοιγμα πόρταν, μεταμόρφωση, διαχείριση κλίματος, διαχείριση φυσικών στοιχείων, παραμόρφωση πραγματικότητας, δυνατότητα πτήσης. Groot Dead Nebula vs Slipknot. Όχι το συγκρότημα, τον σούπερ ήρωα. Η Nebula είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, ο αγαπημένος μου. Οπότε όταν θα μιλάς για την Nebula. Θα προσέχεις. Η οποία, όπως όλοι ξέρουμε από τις ταινίες, είναι σχεδόν ίδια με την αδερφή της, την ετεροθαλή αδερφή της, την Gamora. Είναι εκπαιδευμένη δολοφόνος, έχει σούπερ δύναμη, σούπερ αντοχή, σούπερ ταχύτητα. Γενικά είναι σούπερ. Και συν της άλλης, επειδή κατά 90% είναι ρομπότ, πετάει και ενεργειακά blast από τα χέρια της και έχει και βιονική δύναμη και βιονική αναγεννησιμότητα. Τι είπανε. Και απέναντί της έχει τον Slipknot, ο οποίος έχει και αυτός σούπερ δύναμη, έχει και αυτός σούπερ ταχύτητα, σούπερ αντοχή, σκαρφαλώνει παντού, είναι και ικανός στη μάχη σώμα με σώμα. Κοιτάξτε, εάν μιλάγαμε για πρωτάθλημα parkour, ο Slipknot σίγουρα θα κέρδιζε, αλλά μιλάμε τώρα για ξύλο. Οπότε, Slipknot, Dead, Yondu vs El Diablo. Εάν πριν η μάχη της Mantis με τον Captain Boomerang ήταν η πιο φλόρικη, αυτή είναι η αμέσως επόμενη.
Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε έναν μπλε καπετάνιο, ο οποίος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σφυρίζει και να χειρίζεται ένα βέλος. Και από την άλλη έχουμε έναν που πετάει φωτιές. Αυτό. Ο El Diablo δεν κάνει τίποτα. Εάν κάνανε tag team, πιστεύω πως θα κάνανε τέλειο barbecue, γιατί θα έφτιαχνε ένας σουβλάκια με το βέλος και ο άλλος θα τα ψήνε. Αλλά εδώ όμως πέσουν μπουνιές. Και ο άλλος μέχρι να πετάξει φωτιές, σίγουρα ο γιο του με ένα σφύριγμα θα του είχε καρφώσει ένα βέλος στο κεφάλι. Οπότε, El Diablo, muerta! Starlord vs Harley Quinn. Για το τέλος, άφησα μια πιο ανθρώπινη μάχη. Για αρχή έχουμε έναν μισό θεό και μισό άνθρωπο, που όμως έχει εξασκήσει μόνο το ανθρώπινο μισό του. Είναι πολύ ικανός σκοπευτής, είναι πολύ ικανός στη μάχη σώμα με σώμα, πετάει με τις jet πότες του και χορεύει. Come and get your love. Come and get your love. So he's an idiot. Yeah. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την τρελή πρώην του Τζόκερ, η οποία εκτός από εκπαιδευμένη ψυχίατρος είναι και expert στη γυμναστική και έχει ανοσία σε πληθώρα τοξινών. Εκτός από όλα αυτά που θα σου ήταν χρήσιμα μόνο αν ήσουν barman, έχει και εκπληκτικά τρελή γνώση και ικανότητα σε κάθε λογής όπλο. Σίγουρα, όπως κάνει γενικά η Harley Quinn, θα κάνει και εδώ πολύ δύσκολη τη ζωή του Starlord, αλλά το τέλος, παιδιά, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τη βρει dead. Τελικό αποτέλεσμα, παιδιά, Suicide Squad 2, Guardians of the Galaxy 6. Ένα λογικό αποτέλεσμα, παιδιά, εάν σκεφτούμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια κυρίως ανθρώπινη ομάδα και από την άλλη έχουμε μια ομάδα με εξελιγμένα είδη μέσα της. Αν και τώρα που το καλοσκέφτομαι, απλά αμολάς την εντσάντα να τους σκοτώσει όλους και εσύ αράζεις πίσω και κοιτάς. Την κανονική, όχι αυτό το έκτρον που εμφάνισαν στην ταινία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα special battle. Από εσάς περιμένω όπως πάντα τη δική σας άποψη και τα δικά σας αποτελέσματα για τις μάχες που προανέφερα. Όπως επίσης να ρίξετε και καμιά ιδέα, γιατί θα έρθουν και άλλα special battles. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.